Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά μαζί εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Blue Sky, στην εκπομπή Ελληνική Αγωγή, σε μια εκπομπή σταθερά προσανατολισμένη στην προβολή του διαχρονικού μας ελληνικού πολιτισμού. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας και όπως θα είδατε όσοι παρακολουθήσατε και την πρωινή μου εμφάνιση στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, έχω αποφασίσει να κρατήσω τους κατά το δυνατόν χαμηλότερους τόνους εις την κριτική μου έως ότου σβήσει και η τελευταία αιστεία αυτής της φοβερής πυρκαγιάς. Όχι γιατί δεν ξεχυλίζω από οργή όπως και εσείς, όχι γιατί δεν έχω να πω πάρα πολλά για την ανικανότητα και την ανεπάρκεια αυτών που μας κυβερνούν, αλλά διότι πραγματικά πιστεύω ότι την κρίσιμη ώρα που δίδεται η μάχη δεν έχουμε το περιθώριο των αλληλοκατηγοριών. Την επομένη όμως της λήξεως αυτής και εκ του αποτελέσματος θα πούμε πολλά. Τα μόνα που έχω να σημειώσω σήμερα για όλο αυτό το τραγικό γεγονός που βιώσαμε είναι τα εξής. Πρώτον, την ακλόνητη πεποίθησή μου ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά και ο τρόπος αντιμετωπίσεώς της και ο τρόπος που τους ξέφυγε από την αρχική εστία στο γραμματικό αποτελεί μία αποκάλυψη και στον πλέον, ας το πούμε έτσι, αφελή πολίτη της ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού και της ανυπαραξίας του οργανωμένου ελληνικού κράτους. Το δεύτερο, όσο αφορά το καθαρά πολιτικό σκέλος, μου κάνει τρομακτική εντύπωση η διαφορετική αντιμετώπιση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από τα ίδια μέσα μαζικής επικοινωνίας, του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, αναφέρομαι στις καταστροφές του 7, Βύρονος Πολύδωρα, και του νυν Υπουργού Εσωτερικών που έχει και την αρμοδιότητα αυτή, του κυρίου Προκόπου Παυλόπουλου. Γιατί σας το λέω? Διότι όπως θα θυμάστε το 7, είχε βγει ο Βύρον Πολύδωρας με την ελευθεροστομία που τον χαρακτηρίζει και είχε αναφερθεί στον λεγόμενο στρατηγό άνεμο και πέσαν όλοι να τον φάνε. Από προχθές ακούμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και όσοι έχουν βγει στα παράθυρα κυβερνητικούς ότι είναι πάρα πολύ έντονοι άνεμοι, αλλάζουν συνεχώς φορά και δυσχεραίνουν, όλα αυτά είναι αληθή γεγονότα, το έργο της κατασβέσεως. Όμως στην περίπτωση του Βύρονος Πολύδωρα ο στρατηγός άνεμος υπήρξε ένα στοιχείο ειρωνίας για τον τότε Υπουργό επί σειρά εβδομάδων. Για την περίπτωση του Προκόπου Παυλόπουλου αποτελεί μια επαρκής δικαιολογία για πολλούς εκ των λεγόμενων εγκρήτων δημοσιογράφων του τι ακριβώς συνέβη. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό να επισημανθεί εις τον υπολογισμό σας για την ποιότητα και το είδος της ενημέρωσης που λαμβάνουμε όλοι ως πολίτες αυτής της χώρας από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία υποτίθεται εμπιστευόμαστε για την ενημέρωσή μας. Τώρα, είναι προφανές ότι η καταστροφή του 7 σχεδόν τίποτε δεν δίδαξε στο ελληνικό κράτος. Και επειδή είπα ότι σήμερα θα κρατήσω χαμηλούς τόνους έως ότου λήξει αυτό το καταστροφικό φαινόμενο και αυτή η τραγωδία και δεν θα αναφερθώ σήμερα στα συγκεκριμένα σημεία που τεκμέρεται και που αποδεικνύεται ο λανθασμένος χειρισμός όλου αυτού του φαινομένου από την κυβέρνηση, θα μείνω λίγο στα πιο γενικά που δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, αλλά νομίζω αποτελούν ουσία αυτού του φαινομένου. Οι πυρκαγιές πλέον στη Νότια Ευρώπη αποδεικνύεται, αυτές οι γιγαντιές, οι τεράστιες πυρκαγιές, ότι δεν είναι απλώς τα συνηθισμένα φαινόμενα πυρκαγιών που είχαμε τις περασμένες δεκαετίες, αλλά αποτελούν ένα στοιχείο σε αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή. Τούτο αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε γιγαντιές καταστροφές σε όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Και η Πορτογαλία, και η Ισπανία, και η Νότιος Γαλλία, και η Ιταλία, και η Ελλάδα επλήγησαν από τεραστία ζημία πυρκαγιών. Ήμασταν ο τελευταίος κρίκος. Θυμάστε πριν από δύο εβδομάδες πως κάηκαν τα Κανάρια νησιά και δεν είμαστε σχεδόν τίποτα εκεί. Αυτό συμβαίνει προφανώς διότι λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και της πτώσεως των υπογείων υδάτων
Τα δάση πλέον είναι πολύ πιο ξερά και άρα πολύ πιο έφλεκτα. Τούτο σημαίνει ότι ένα από τα σημεία τα οποία πρέπει να βάλει οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση υπόψη της, και λέω μελλοντική γιατί θεωρώ παντελώς βέβαιον ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα κληθεί να ξαναντιμετωπίσει μία περίοδο θερινή, διότι θα έχει προπολού χάσει την εξουσία, όπως όλοι μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, θα πρέπει να σχεδιάσουμε πια την αντιμετώπιση αυτών των γιγαντιαίων πυρκαγιών, όχι μόνο με βάση τα εγχώρια μέσα της κάθε χώρας, αλλά σε μία περίπτωση και σε μία προσπάθεια διακρατικής συνεργασίας, όσο γίνεται πιο στενής και όσο γίνεται πιο συστηματικής. Θα σας πω εν προκειμένου δύο προτάσεις που έχει κάνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Η μία πρόταση έγινε προς την ελληνική κυβέρνηση ήδη από το 7. Η άλλη πρόταση έγινε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς ούτε η μία πρόταση εισακούστηκε, ούτε η δεύτερη. Πιστεύουμε ότι μετά και από τελευταία γεγονότα και οι δύο φορείς, και η ελληνική κυβέρνηση, η επόμενη έστω, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλάβουν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα καινούριο γιγαντιαίο ιστορικό φαινόμενο. Η πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση ήταν, και γελάγαν οι διάφοροι δημοσιογραφίσκοι, σήμερα διάβασα ότι σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται η ιταλική κυβέρνηση. Ποια είναι η πρόταση που είχαμε πει? Να εκμεταλλευτούμε το γεγονός της διαφορετικής σειράς των εποχών στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο, να έρθουμε σε συμφωνίες με χώρες που πλήγονται συχνά από πυρκαγιές του νοτίου ημισφαιρίου. Είχαμε φέρει ως παράδειγμα την Αυστραλία, ώστε να προχωρήσουμε σε μια αμοιβαία ανταλλαγή του αεροπορικού μας πυροσβεστικού στόλου κατά τη διάρκεια του χειμώνος της κάθε χώρας. Δηλαδή, χειμώνα στην Ελλάδα, όπου τα καναντέρα και τα ελικόπτερα κάθονται και δεν κάνουν τίποτα, τα στέλνουμε με ένα πλοίο στην Αυστραλία και επιχειρούν οι πιλότοι μας εκεί, οι Αυστραλοί πιλότοι, αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας, και δίνουμε στην κυβέρνηση Αυστραλίας 24, 25, 30, αλλά τι θα δώσουμε, θετικά μέσα για να ενισχύσουν την κατάσταση των πυρκαγιών εκεί. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το δικό μας Μάρτιο η Αυστραλία κεγόταν από το ένα άκρο ως το άλλο. Το δικό μας καλοκαίρι τώρα, όπου θα είναι πια ο δικός τους χειμώνας, θα έρχονται κατά τον ίδιο τρόπο, στα πλαίσια της αμοιβαίας συμφωνίας, τα αεροπλάνα και τα υπόλοιπα πτυτικά μέσα από την Αυστραλία προς την Ελλάδα για να επιχειρούν στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε διπλασιάσει τον στόλο μας χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψουμε υπέρογκα ποσά, και όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, η επάρκεια σε αεροπορικά μέσα είναι το μείζον στοιχείο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Διότι καλώς κακώς, χωρίς ένα αέρια μέσα δεν μπορεί να σβήσει αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, ούτε καν να τις αντιμετωπίσεις. Όταν, παραλαμβάνω, είχαμε πει το 2007 αυτή την πρόταση, πολλοί καν χάσανε. Σήμερα τη σκέφτονται, ήδη οι Ιταλοί σπέδουν να μας προλάβουν. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν χρειάζεται στη ζωή φιλοσοφία. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, σχεδιασμός και δράση. Η δεύτερη πρόταση, την οποία είχαμε κάνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η εξής. Να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με δικά της κονδύλια, που δόξα Θεώ έχει η Ευρώπη να δώσει, 100 καναντέρ ή εν πάση περιπτώσει αντίστοιχου τύπου αεροσκάφη, όποια θέλει. 100. Τα οποία θα σταθμεύουν στο μέσο της Μεσογείου. Στη Μάλτα είχαμε πει ως παράδειγμα. Θα μπορούσε κάποιος να πει στη Σικελία ή στην Ιταλία ή ενδεχομένως στην Νότια Γαλλία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί στα πλαίσια της Ευρώπης. Θα υπάρχει λοιπόν εκεί αυτή η μοίρα των πυροσβεστικών αεροσκαφών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με το που σκάει μια μεγάλη πυρκαγιά στην Ισπανία, θα φεύγουν στην Ισπανία. Με το που σκάει μια πυρκαγιά στην Ιταλία, θα φεύγουν στην Ιταλία. Με το που σκάει μια πυρκαγιά στην Ελλάδα, θα πάνε στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, βάζει το γιγαντιαίο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που έχει άπειρα κονδύλια σε σχέση με τα δικά σου αδύναμα οικονομικά μέσα, μπορεί να φτιάξει ένα πολύ μεγάλο ισχυρό στόλο, ο οποίος είναι, όπως απεδείχθη, απαραίτητος σε όλες τις χώρες Νοτιού Ευρώπης. Παραδείγματος χάρη, φέτος καήκε Πορτογαλία, Ισπανία, Νότιος Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα. Γιατί λοιπόν να μην αναλάβει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση την προσπάθεια της πυροσβέσεως, παρά μόνο να έρθει και να δίνει κάποια ψίχουλα ως αποζημιώσεις στους πληγέντες? Γιατί να μην σώσουμε το φυσικό μας περιβάλλον? Δεν είναι αυτό ευρωπαϊκό περιβάλλον? Δεν πρέπει αυτό να ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση? Λέω δύο παραδείγματα συγκεκριμένων προτάσεων που έχουμε κάνει κατά το παρελθόν,
ως λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, που τα ξανακάνουμε σήμερα. Ήδη να σας πω ότι έχουμε απευθεία το πρωί με τους δύο ευρωβουλευτές μας, την κυρία Τζαβέλα και τον κύριο Πλεύρη, στην Κομισιόν, θέτοντας αυτού τύπου τα ζητήματα και πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστικά την Ελλάδα. Απευθυνθήκαμε στον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου πρέπει πια να γίνει συνείδηση ότι το θέμα των πυρκαγιών είναι ως φαινόμενο πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν. Άμεσα συνδεόμενο με την κλιματική αλλαγή και θα το βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Βεβαίως, όλα αυτά δεν σημαίνουν, επαναλαμβάνω, ότι για τη συγκεκριμένη τραγωδία που βιώσαμε δεν υπάρχουν συγκεκριμένες και τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες. Αλλά για αυτές θα μιλήσουμε αύριο, μεθαύριο, μεθαύριο θα έχουμε το χρόνο. Επιλέγω να μην τις πω σήμερα, γιατί επιλέγω ότι αυτός ο χρόνος δεν είναι ο καταλληλότερος για την άσκηση του αντιπολιτευτικού έργου.